τα κούλουμα φέτος δεν θύμιζαν σε τίποτα άλλες εποχές. Αντίθετα, είχαμε ένταση για ένα πιάτο φασολάδα και διαμαρτυρίες από εργαζόμενους που ζουν με την ελπίδα καθυλωμένη στο έδαφος. Το ρεπορτάζ της Κατερίνας Δρίστα. Ελλάδα 2017, ο κύκλος λιτότητας που κλείνει και η νέα εποχή ανάπτυξης σκοντάφτου πάνω σε αυτές τις τραγικές εικόνες. Άνθρωποι στείνονται στην ούρα ο ένας πάνω στον άλλον και σπρώχνονται για το ποιος θα πάρει πρώτος ένα πιάτο φασολάδα. Τα κούλουμα στη Θεσσαλονίκη είχαν ένταση, θλίψη και αγανάκτηση. Στο λόφο του Φιλοπάπου περίπου η ίδια εικόνα, όμως χωρίς ένταση αυτή τη φορά. Στην ουρά από το πρωί δεκάδες κόσμου για μια λαγάνα, ένα σακουλάκι ελιές και ένα κουτί χαλβά. Δόθηκαν πάνω από 2.000 προϊόντα, λαγάνες, ελιές και χαλβάς. Λίγα μέτρα πιο κάτω, ένας χαρταετός διαμαρτυρίας τράβηξε τα βλέμματα. Είναι οι εργαζόμενοι του Athens Lydra που εδώ και 10 μήνες ζουν με την ελπίδα για ένα καλύτερο μέλλον. Όμως το ανύπαρκτο ενδιαφέρον του κράτους προσγειώνει τα όνειρά τους στο έδαφος. Νηστεύουμε εδώ και 10 μήνες. Δυστυχώς έχουμε κάνει Πάσχα απλήρωτη, κάναμε 15 Αύγουστο απλήρωτη, Χριστούγεννα απλήρωτη, ήρθαν και τα κούλουμα. Σε λίγο καιρό θα είμαστε ένα χρόνο απλήρωτοι. Και κάπου εκεί στην κρίζα πραγματικότητα, οι παιδικές φωνές και οι πολύχρωμοι χαρταετοί απαιτούσαν να θυμηθούμε το έθιμο της ημέρας. Αμόλα καλούμπα. Και τραβήγματα και δεσίματα και δώστου η προσπάθεια, αλλά... Δεν έχει καθόλου αέρα φέτος. Δεν πιστεύω να σηκώθηκαν ένας φέτος. Όλοι ήθελαν ο χαρταετός τους να φτάσει... Στα σύννεφα. Περνάμε ωραία. Να χαίρονται τα μικρά παιδιά και εμείς. Και καμία φωτογραφία να τραβήξουμε από τους άλλους για να πούμε ότι σηκώσαμε. Ελάχιστοι ήταν οι πολύχρωμοι χαρταετοί που υψώθηκαν στον γκρίζο ουρανό, αφού ο καιρός σήμερα δεν ήταν σύμμαχος των Αθηναίων. Παρ' όλα αυτά, όμως, οι Αθηναίοι συνέχισαν την ημέρα τους με μια βόλτα στο κέντρο της πόλης. Ήρθα περίπατο και πάω στην πλάκα με τον σύζυγό μου να φάμε κάτι. Ο καιρός δεν μας έρχεται πάντα βολικά, αλλά νομίζω ότι αν εμείς έχουμε διάθεση μπορούμε να κάνουμε τα πάντα. Όχι λοιπόν στην νηστεία του χαμόγελου και της διάθεσης, είπαν σήμερα αρκετοί Αθηναίοι που έστησαν γλέντες του Φιλοπάπου υπό τους ήχους του Εργαστηρίου Ελληνικής Μουσικής του Δήμου Αθηναίων με τη συμμετοχή του Λάκη Χαλκιά. Ανεβαίνοντας βορειότερα στο Μαρούσι, οι δημότες είχαν στήσει το δικό τους γλέντι. Σήμερα είναι για 2.500 γεύματα έτοιμα, το κρασί, η λαγάνα, η παραδοσιακή και βέβαια δεν θα αφήσουμε κανέναν ανικανοποίητο. Καλή Σαρακοστή σε όλους λοιπόν και του χρόνου η νηστεία να μην είναι στην τσέπη.